Τα αδέσποτα ζώα ξαναεπέστρεψαν στην περιοχή της Νεάπολης με τους κατοίκους της περιοχής να διαμαρτύρονται καθημερινά για μια μεγάλη ομάδα δέσποτων σκυλιών που τους δημιουργεί πρόβλημα. Για το συγκεκριμένο θέμα, μάλιστα, μιλάει στο ένα τσάνελ ο αντιδήμαρχος Καβάλας, κ. Απόστολος Μουντσάκης, ο οποίος δηλώνει πως ο Δήμος Καβάλας είναι ενήμερος για το συγκεκριμένο θέμα και προσπαθεί να βρει μια λύση. Το γνωρίζω το πρόβλημα και δεν είναι μόνο η περιοχή της Νεάπολης, είναι και η περιοχή στο Περιγιάλι. Είναι δύο περιοχές που προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να ελέγξουμε τα δέσποτα. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου, ξεκίνησε η προσπάθεια έτσι ώστε να ακολουθήσουμε το τρίπτυχο ενημέρωση, υιοθεσία, στηρώσεις. Σωστή ενημέρωση σε σχολεία και σε μεγάλους, υιοθεσίες. Και μπορώ να πω ότι ο αριθμός των υιοθεσιών μέχρι και στιγμής πάει καλά, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερος, και βέβαια στηρώσεις. Οι στηρώσεις θα μας βοηθήσουν να αποτρέψουμε τις ανεπιθύμητες γένες. Όσον αφορά τώρα το πρόβλημα στην ΔΕΠΟΣ, η μεγάλη ομάδα των σκύλων που κυκλοφορούσε πριν χρόνια έχει περιοριστεί. Υπάρχει όμως αυτό το πρόβλημα. Η προσπάθειά μας βρίσκεται στο σημείο να πιάσουμε τις δύο θηλυκές που υπάρχουν, να στηρωθούν και αυτές και να προχωρήσουμε μετά στη στήρωση των αρσενικών σκύλων. Πιστεύω ότι κάπως έτσι θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, φροντίσαμε να έχουμε μια καλή σχέση με τους φυλοζωούς. Θα δείτε ότι τις επόμενες μέρες θα έρθει ένα κάλεσμα του Δήμου Καβάλας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο φυλόζων του Δήμου μας. Να γνωρίζουμε λοιπόν σε ποια περιοχή ταΐζει ο καθένας είτε γάτες είτε σκύλους, πώς μπορεί ο καθένας από τους φυλόζωους να μας βοηθήσει και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή έτσι ώστε να συμβιώνουμε αρμονικά άνθρωποι και ζώα.